Σας μέρα, καλημέρα παιδιά. Κυρίες και κύριοι, για να δούμε καλημερίζοντας τον Μανώλη. Να τόσο Μανώλης πανέτοιμος, καλώς τον. Γεια σου Μανώλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά δόξα είμαστε και παρακολουθούμε στιγμή-στιγμή όσα είπε ο Ερντογάν χθες σε αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε Μανώλη στο TRT. Μεταξύ άλλων, όπως είδαμε, απείλησε για μία ακόμη φορά ευθέως στην Ελλάδα. Ναι, μπορεί σε λεκτικό επίπεδο ο Ερντογάν να λέει ότι η Ελλάδα θα πληρώσει τίμημα, βέβαια εννοεί για την απέλαση του πρέσβη σε διεθνές επίπεδο. Ναι. Όμως στην συνέντευξη που έδωσε στους τρεις δημοσιογράφους του TRT, αυτό που προκάλεσε περισσότερη εντύπωση είναι η δήλωσή του ότι θα κάνει γεωτρήσεις σε μια περιοχή που η Τουρκία υποστηρίζει τώρα με την συμφωνία που έχει κάνει με τη Λιβύη ότι της ανήκει. Πραγματικά σοκαριστικές δηλώσεις από τον Ερντογάν, διότι αυτή η περιοχή είναι στα 7 μίλια σχεδόν από τη Ρόδο, από την Κρήτη. Κατονομάζει εδώ, είναι Κρήτη λέει. Υποστηρίζει ότι έχει αναφέρεται έχει στην Κρήτη δημιουργήσει συγκεκριμένα, Μανώλη. Ναι, θα το δείτε ακριβώς και μετά αναφέρει ότι στα δυτικά. Τα δυτικά σύνορα της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας έχει φτάσει στα εξωτερικά σύνορα των χωρικών υδάτων των ελληνικών νησιών. Mm-hmm. Είναι πραγματικά πρώτη φορά ακούω Τούρκο αξιωματούχο να λέει θα κάνουμε γεωτρήσεις σε αυτήν την περιοχή. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Ας δούμε τις δηλώσεις του και συνεχίζουμε. Şimdi bakınız şurada Girit. Ve sınırlarımız da kırmızı olduğu için çok net göstermiyor. Buradan gördüğünüz gibi bir blok. Ve bu blok bizim Libya ile bütünleştiğimiz yer. Buraya kadar olan yerde bizler rahatlıkla sondaj çalışmalarımızı Türkiye olarak yapacağız. Güneyde de Libya sondaj çalışmalarını yapacak. Ve bunun dışında da bakın kendi alanlarında ortak arama tarama faaliyeti yapabilir ya da Libya kendi alanında Türkiye'ye bu hakkı tanıyabilir. Şimdi ülkemizin imzalanan mutabakat muhtırası ile Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızın en batı sınırları Yunan adalarının kara sularının diz sınırına kadar uzatılmıştır. Dolayısıyla devlet uygulamalarımızla kıta sahanlığı haklarımızın korunmasına devam edeceğiz. Εδώ καταλαβαίνουμε. Πάντως είναι μόνος του εντελώς, όπως είδαμε, κάνει ο άνθρωπος μια περιγραφή, μια ομιλία κάνει στην πραγματικότητα. Υπάρχουν δεν υπάρχει θέμα συνέντευξης. Υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι, αυτό υπάρχει μόνο σε φωτογραφία. Είναι στο βέβαια, παρασκήνιο. Απέναντι όπως βλέπουμε. Ενδιαφέρον αυτό που έδειξε το σημείο ακριβώς που ενώνονται οι δύο ΑΟΣ, σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία τέλος πάντων, όπου λέει είναι το σημείο που δείχνει στο χάρτη με τα γράμματα EFG, νομίζω. Είναι το σημείο που ενώνονται οι δύο ΑΟΣ και όπου λέει ευθέως ότι εκεί θα κάνουμε γεωτρήσεις, Μανώλη. Το λέει ευθέως αυτό το πράγμα και αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Από εκεί πέρα πάντως και σε προφορικό επίπεδο ήταν αρκετά επιθετικός προς την Ελλάδα. Είπε ότι η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδαρα με τη συμφωνία αυτή. Έχει τρελάνει η συμφωνία αυτή την Ελλάδα. Ήταν αρκετά έντονος η συνέντευξη που διήρκησε περίπου μια μισή ώρα. Τα περίπου 20 λεπτά αφιερώθηκαν στις σχέσεις Ελλάδος, Τουρκίας, Λιβύης, Κύπρου. Ας δούμε και τη σχετική δήλωση αν θέλετε. Μάλιστα. Ve güzel bir bant ve bu bantın içinde Türkiye'nin de Libya'nın da hakları var. Evet. Ve bu hakları tabii koruyacağız. Yani Türkiye hem karşı kıyı ülkesi olan Libya ile anlaşarak uluslararası deniz hukukuna uygun davranmıştır. Hem de Türkiye ile Libya arasında çizilen şu hat adalar değil ana karalar üzerinden çizildiği için Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Şimdi Yunanistan'ı biraz da çıldırtan bu. Bunları konuşmak istemem ama maalesef onların da kullandıkları ifadeler bize bunları söyletmeye yöneltiyor.
Αφού λοιπόν λέει ότι, ότι ουσιαστικά η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδαρα από αυτό το σύμφωνο. Λέει ότι εμείς ξεπερνάμε τον εαυτό μας, προκαλούμε κιόλας. Και το, και το πάει και λέμε παρακάτω πώς θα δούμε στο επόμενο απόσπασμα, Μανώλη, γιατί λέει ότι η χώρα μας θα πληρώσει και ένα βαρύ τίμημα. Αυτό αναφέρει, επειδή απέλασε τον, τον πρέσβη της Λιβύης, βέβαια εννοεί διπλωματικά, για να μην παρεξηγηθούμε στο, στο σημείο αυτό. Τα προηγούμενα που είπαμε ήταν πολύ πιο σοβαρά και επικίνδυνα, νομίζω. Ας δούμε και τις κερκίδες και έχει κάποιο ένα μήνυμα και προς την Ελλάδα, θα το πω αμέσως μετά. Βεβαίως. Yunanistan, muhtıranın metnini vermediği gerekçesiyle Libya büyük elçisini deport ederken aslında uluslararası bir skandala da böylece adımını atmış oldu. Bu sahada tabii ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte Yunanistan da bu yanlış adımlarının bedelini uluslararası camiada da ödeyecektir. Είδες ότι το χαρακτηρίζει διεθνές σκάνδαλο, Μανώλη. Μια διπλωματική κίνηση που έχει κάθε χώρα όταν θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντά της και εμφανίζει τον εαυτό του ως προστάτη της Λιβύης εδώ. Εδώ δεν έχει αντιδράσει η ίδια η Λιβύη, έχει αντιδράσει η Τουρκία για λογαριασμό της. Και λέει, για να δώσουμε και, και το στίγμα κάποιων δηλώσεών του, πρώτον λέει ότι ενδέχεται η Τουρκία να στείλει στρατό στη Λιβύη, αν ζητηθεί από την κυβέρνηση της Λιβύης. Προσοχή σε αυτή τη δήλωση. Δεύτερον, στέλνει μήνυμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και λέει στον κ. Μητσοτάκη και λέει: είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε πάλι διάβλους διαλόγου με την Ελλάδα. Το έχω πει και στον κ. Μητσοτάκη και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για διάβλο διαλόγου. Είπα αυτό να είναι μια νέα αρχή για τις δύο χώρες και με έναν χαλαρό τρόπο. Διάλογο όπως τον εννοεί ο ίδιος, βέβαια, Μανώλη. Με τους όρους του δικού του. Σας λέω. Γιατί διάλογος γίνεται μεταξύ των χωρών, συζητάνε. Ναι, μάλιστα πρόσφατα με τον κ. Μητσοτάκη την περασμένη εβδομάδα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα τη μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν για την κατάσταση με τον Χαφτάρ. Και επίσης απέκλεισε το ενδεχόμενο της κατασκευής ενός αγωγού χωρίς την έγκριση της Τουρκίας, ενός αγωγού φυσικού αερίου που θα μεταφέρει το αέριο. Εδώ είχε να κάνει με την τετραμερή Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου, Μανώλη. Και λέει ότι δεν θα περάσει κανένας αγωγός από εδώ χωρίς τη δική μας συγκατάθεση. Να μας δώσει ο Μανώλης, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε διάλειμμα για να ξεκινήσουμε και τη συζήτησή μας αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας το παρασκήνιο αυτής της συνέντευξης. Έχουμε σχολιάσει αρκετά από το πρωί, Μανώλη. Δημοσιογράφοι καταρχάς υπήρχαν. Ερωτήσεις γίνονταν? Βεβαίως γίνονταν, όχι πάρα πολλές, αλλά σε, αν θυμάμαι καλά, 7 ερωτήσεις έγιναν σε αυτή τη συνέντευξη. Σε μια μισή ώρα, με ένα λέιζερ είδατε τον Ερντογάν, γιατί ρίχνε και μετά και τους χάρτες της Συρίας. Από το μεσημέρι, επειδή είχα κάποιες συναντήσεις, μου έλεγαν... Τρεις ή τέσσερις. Και ένας κρυμμένος. Τρεις, ναι. Λοιπόν, στο παλάτι έγινε συνέντευξη. Μου είχαν πει, στον Τολμά Μπαχτσέ, από το μεσημέρι μου είχαν πει ότι αυτή η συνέντευξη και η σημερινή ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, σήμερα θα γίνει περίπου, αν θυμάμαι καλά, στις 11 η ώρα Τουρκίας, θα δώσουν το στίγμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εγώ περίμενα προσωπικά ότι μπορεί να πέσουν οι τόνοι. Βλέπω το εντελώς διαφορετικό όταν λέει ο Ερντογάν θα κάνουμε γεωτρήσεις σε αυτές τις περιοχές. Νομίζω ανεβάζει τους τόνους. Όμως θα δούμε και σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός και από εκεί και πέρα θα καταλάβουμε τι θα πάει στην Τουρκία. Έχουμε ξαναδεί τον Τούρκο πρόεδρο ποτέ με χάρτες μπροστά του να προσπαθεί να εξηγήσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του, ή είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε? Στα ελληνοτουρκικά όχι. Στο θέμα της Συρίας, όταν γινόταν η επιχείρηση στη Συρία, το είχαμε δει σε άλλη την αυτή η συνέντευξη έβαλε όλο το πλαίσιο των τουρκικών διεκδικήσεων και προκλήσεων πια από το στόμα του Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία που πρέπει να κρατήσουμε εδώ και να πάμε να το συζητήσουμε και με τους καλεσμένους.